Γι' αυτό λένε. Τότε το ΕΠΑΜ δεν ήταν έτοιμο. Το Φλεβάρι του 12. Σας εγγυώμαι ότι τώρα το ΕΠΑΜ είναι πανέτοιμο. Και μπορεί να εγγυηθεί ότι με μόλις δοθεί η ευκαιρία να γίνει η ομαλότερη μετάβαση στη νέα κατάσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η ομαλότερη. Γιατί ακριβώς αυτό εξασφαλίζει τα 3 χρόνια τώρα που δρά το ΕΠΑΜ. Την οργανωτική δομή, τις ρίζες μέσα στην κοινωνία και τις δυνατότητες να εξασφαλίσει τη μετάβαση με την πλειοψηφία του λαού μπροστά. Με το λαό μπροστά. Και να ξέρετε, αρκεί ο λαός ένα σύνθημα περιμένει. Όποιος νομίζει ότι είναι χαζός, κοιμάται, έχει πάθει... Όχι. Ένα σύνθημα περιμένει, που μπορεί να έρθει και από αυτές τις εκλογές. Έχει πέσει πολύ πετρέλαιο, το σπίρτο χρειάζεται. Άμπραβο. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκλογές. Για φανταστείτε να σπάσουμε κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο. Φανταστείτε να συμβεί κάτι αντίστοιχο που έγινε στην Ιταλία. Με το Πεπέ Γκρίλο, με το κίνημα του Πεπέ Γκρίλο. Φανταστείτε να σπάσουμε την απομόνωση μέσα στην οποία προσπαθούν να μας ενώσουν. Γιατί προσέξτε, όλοι ξέρουν τους πάντες. Πώς το λένε, ό,τι φρίκουλα κυκλοφορούν στο πολιτικό σύστημα που γεννιούνται, τους βλέπετε όσο κυκλοφορούν. Το ΕΠΑΜ πουθενά. Το φάντασμα που κινείται πάνω από την Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή, ότι φανταστείτε, εάν ο κόσμος μέσα από ένα απλό εκλογικό αποτέλεσμα μας βάλει στο κάδρο και αρχίζει να σκέφτεται ότι ρε παιδιά, υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Τα εκατομμύρια μιλάμε για τον κόσμο, όχι μιλάμε για τον κόσμο με τον οποίο έχουμε συνδεθεί. Τότε ούτε φίδι στον κόρφο τους.